ευκαιρία μέσα από τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη, βλέπει το Ισραήλ με τον πρωθυπουργό της χώρας να εκφράζει την πεποίθηση ότι μέχρι του χρόνου η χώρα του θα είναι σε θέση να εξάγει φυσικό αέριο στη γυραιά Ήπειρο. We'll probably be able to export gas to Europe, hopefully next year. We're going to be part of the effort. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η παραγωγή φυσικού αερίου του Ισραήλ αυξήθηκε κατά 22%, δηλαδή σχεδόν κατά 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η γειτονική μας χώρα θεωρεί πως μπορεί να καλύψει το 10% του αερίου που έλαβε πέρσι από τη Ρωσία η Ευρώπη. It's not a solution, it's part of the solution and we are more than willing to be part. Οι δηλώσεις Λαπίντ έγιναν αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο στο Βερολίνο. Ο Όλαφ Σόλτς επικεντρώθηκε στις εκκρεμότητες σε επίπεδο διαδικασίας. We need to solve two problems. One problem is that we need to care for the technical infrastructure, the pipeline connections to European harbors that we need to advance. Pipelines. We also need to speak about new energy terminals. Τον περασμένο Ιούνιο, Ισραήλ, Αίγυπτος και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν συμφωνία για την εξαγωγή Ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το σχέδιο προβλέπει μεταφορά αερίου μέσω υφιστάμενου αγωγού από την ΑΟΣ του Ισραήλ σε τερματικό της Αιγύπτου για υγροποίηση προς εξαγωγή.